Καλησπέρα σε όλους σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Μαριάννα Μητά, είμαι συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια ομάδας, καθώς έχω εξειδικευτεί στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία που αφορά τις διαταραχές της διάθεσης, όπως είναι η μίζοκαταθλιπτική διαταραχή, αλλά και η διπολική διαταραχή. Σήμερα λοιπόν κάνω αυτό το βίντεο γιατί δεν θέλω να κρατήσω όλα αυτά τα συναισθήματα και όλα αυτά τα ερωτήματα που λαμβάνω εδώ και πάρα πολλές μέρες για μένα. Θεωρώ ότι το μοίρασμα είναι μια εξαιρετική διαδικασία ανοίγματος, μια εξαιρετική διαδικασία επούλωσης και αυτοφροντίδας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να συζητήσουμε αυτά ακριβώς τα συναισθήματα που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε σε μια απειλή, βρισκόμαστε σε ένα ψυχολογικό πένθος. Αυτό σημαίνει πως φυσικά έχουμε συναισθήματα άρνησης, άρνησης αρχικά του να δούμε πραγματικά τι μας συμβαίνει, τι είναι αυτό που έρχεται, τι είναι αυτό που ήρθε ουσιαστικά, τι είναι αυτό που μας επισκέφθηκε, ποια είναι αυτή η αόρατη απειλή, αισθήματα οργής μετά, θυμού, εξαιρετικού θυμού για αυτό που συμβαίνει, πανικού, μη ελέγχου και αργότερα σε πιο πνευματικές καταστάσεις, σε πιο ήρεμες καταστάσεις, σε καταστάσεις που κατά κάποιο τρόπο έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα, υπάρχει το κομμάτι της επαναδιατύπωσης, το κομμάτι της διαπραγμάτευσης αυτό που ζούμε, για να υπάρξει και αποδοχή. Όμως, αυτό που υπάρχει έχει να κάνει με την απειλή. Έχει να κάνει με την απειλή της καθημερινότητάς μας, της ρουτίνας μας, της εργασίας μας, απειλή του είναι μας. Είναι μία υπαρξιακή απειλή, κακά τα ψέματα. Σχετίζεται σαφώς με το υπαρξιακό άγχος μας και με το νόημα που δίνουμε στη ζωή μας. Και το υπάρχει. Είναι σημαντικό όμως μέσα από αυτή την αρνητικότητα, μέσα από αυτή τη μαύρη τρύπα που ολοένα και μας πάει σε ένα καθοδικό σπιράλ, ολοένα λοιπόν μας πρόχνει σε σπιράλ που κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει, να εστιάσουμε στην αναβάθμισή μας, στην αναδόμησή μας. Και ναι, αυτό γίνεται. Γίνεται γιατί μέσα από τις συνθήκες που μένουμε σπίτι, μέσα από τις συνθήκες της προσωπικής υπευθυνότητάς μας, δημιουργούμε και συνθήκες αυτοελέγχου, αυτοκυριαρχίας και συνέπειας. Συνέπειας στον εαυτό μας, συνέπεια στην ύπαρξή μας, συνέπεια στη στοχοπροσήλωση που έχει ο καθένας μας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτές τις μέρες να κρατηθούμε όσο πιο πολύ αγαπημένοι μπορούμε. Και αγαπημένοι θα κρατηθούμε αν μοιραστούμε, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, τα συναισθήματά μας, όποια συναισθήματα και αν είναι αυτά. Εγώ θα έλεγα λοιπόν σε αυτό το μοίρασμα, κάποιοι που έχουν παιδιά ή οι περισσότεροι που έχουν παιδιά, να βάλουν και τα παιδιά τους αυτό. Τα παιδιά τους όμως σε συνθήκη παιχνιδιού. Δηλαδή αυτή όλη η πληροφόρηση να σαφώς να υποστηριχτεί και να διασαφινιστεί, αλλά να γίνει σε συνθήκες ατραυματικές, σε συνθήκες ελεγχόμενες, σε συνθήκες που υπάρχει φροντίδα και ένα σημαντικό πλαίσιο γύρω μας. Φροντιστικό πάντα πλαίσιο. Πλαίσιο περίθαλψης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το παιχνίδι. Ας μην υποτιμήσουμε το παιχνίδι. Ας βάλουμε λοιπόν και εμείς τους εαυτούς μας μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν, ας μην ξεχνάμε πως από την αρχαιότητα ήταν αυτό που μάθαινε τους προσωπικούς στόχους του καθενός μας. Μάθαινε τα όρια του. Ήταν μια συνθήκη λύτρωσης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τη λύτρωση στις μέρες μας. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη την ανακούφιση και την ξόδευση μιας αρνητικής χρειάς, αρνητικής όσης που υπάρχει. Να υπάρξει ουσιαστικά μια αποκαθήλωση όλου αυτού του μεγάλου μαύρου τέρατος που είναι η παγκόσμια αυτή απειλή. Ας την συρρυκνώσουμε λοιπόν, είναι στο χέρι μας. Εμείς είμαστε αυτοί που κρατάμε το μαχαίρι, που κρατάμε τη μεγάλη κουτάλα της ζωής μας και την ανακατεύουμε. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν τελεία και παύλα στην δυσκολία. Και αυτό το πιστεύω. Δουλεύοντας πάρα πολύ καιρό με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικά εξαιρετικού μεγέθους δυσκολίες, είναι άνθρωποι που τα καταφέρνουν μέσα από την
στοχοπροσήλωση, μέσα από αυτή την αυτοφροντίδα να φωτιστεί το δικό τους μονοπάτι. Το μονοπάτι που πιστεύαν ίσως πως δεν θα ξαναβρούν ποτέ. Σε αυτή τη συνθήκη βρισκόμαστε λοιπόν όλοι μας. Ας ξανασυστηθούμε λοιπόν στον σύντροφό μας, στη σύντροφό μας, στα παιδιά μας. Ας έχουμε πιο συνειδητό γονεϊκό ρόλο, μιας και βρισκόμαστε όλοι μαζί, και ας βάλουμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη αγαπητική κατσαρόλα και το στοιχείο της παιχνιδιάρικης διάθεσης, το στοιχείο του παιχνιδιού, πέρα από τα παιχνίδια που υπάρχουν όπως επιτραπέζια, καθημερινά παιχνίδια κτλ. Ας βάλουμε λίγο συνέστημα στο παιχνίδι μας και ας βάλουμε λίγο κριτική σκέψη. Ας αφήσουμε τα παιδιά μας να αυτοσχεδιάσουν. Να παίξουμε λοιπόν ένα παιχνίδι συμμετοχικό. Ένα παιχνίδι όλοι μαζί. Ας γίνουμε πάλι παιδιά. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό, αυτό είναι το αντίδοτο για μένα σε αυτή τη συνθήκη που ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και μοιραστήκαμε και μοιράστηκα και εγώ τις σκέψεις μου με εσάς και βεβαίως είμαι ανοιχτή να δεχτώ τα μηνύματά σας και να τα συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή σας συνέχεια!